Βασίλη, φώναξε μου το Πρόεδρε, είδε κύριε Χρυστοφρόπουλο, πάμε να κάνουμε κάτι. Όχι, ήταν κάτω από τον Ρίτσο. Ήταν κάτω από τον Ρίτσο. Τι σε πειράζει, τι πειράζει. Κάτω είναι δυνατόν. Ξέρεις, δεν είμαστε με πάρα ωραία. Πολύ ωραία φερμανία. Έχει κάνει χρόνια μια χαρά. Συγγνώμη που είναι λίγο έτσι. Ξέρεις, ξέρεις. Γιατί να με γράφει. Γραμμένα τα έχω. Να περάσει, να περάσει. Γιατί εσείς είστε η περιουσία του συλλόγου, ούτε τα γραφεία, ούτε τα όπλα, τίποτα. Υπάρχετε εσείς και υπάρχουμε και εμείς να κάνουμε το προεδρείο. Ονομάζομαι Πέτρο Μαρίνης, είμαι ο νέος γενικός γραμματέας του Κοινωνικού Συλλόγου. Ακούγεται. Θέλω να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε εσάς, σε εμάς και στις οικογένειές μας. Ό,τι καλύτερο, γιατί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε όλοι στην Ελλάδα, εσείς τουλάχιστον κάνετε αγώνα για να βγάλετε άδεια και να πάτε κυνήγι όσο μπορεί ο καθένας. Να μην σας πω, κουράζω άλλο. Στην σημερινή βραδιά παραβρίσκονται κάποιοι άνθρωποι της πολιτικής σκηνής και της τοπικής και της περιφέρειας. Θα ανακοινώσω όσοι είναι παρόντες αυτή τη στιγμή. Είναι κάποιος... Α, μισό λεπτάκι. Να ανακοινώσω ότι στη σημερινή βραδιά, όπως σας είπα, βρίσκονται ο Δήμαρχος Αχαρνών, ο κύριος Κασαβός Ιωάννης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Κουρολιάκος Πάνος, ο κύριος Μπούρας Αθανάσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Χριστοφυροπούλου Εύη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ντούρος Σωτήριος, πρώην Δήμαρχος Αχαρνών και νη Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Δαμάσος Χάρης, αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ο κύριος Καντερές Νίκος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Είστε εδώ, είστε φίλοι μας. Ο κύριος Βρετός Σπύρος. Σας καλωσορίζω από καρδιά. Σας ευχαριστώ που τιμάτε με την παρουσία σας αυτή τη μικρή μας γιορτή. Μας προβληματίζετε γιατί μάλλον του χρόνου θα χρειαστεί να αλλάξουμε χώρο, να πάμε σε μεγαλύτερη αίθουσα. Σας εύχομαι φυσικά καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Το 2015, όπως για όλους μας, για την Ελλάδα, για την πόλη μας, για μας, ήταν μια στη σειρά δύσκολη χρονιά. Πιστεύω ότι σαν σύλλογος, εμείς τουλάχιστον ανταποκριθήκαμε, μπορέσαμε, παρουσιάσαμε αρκετές δραστηριότητες, περιβαλλοντικές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές, δράσεις ζωής, όπως είναι οι αιμοδοσίες που πραγματοποιούμε,
πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς οι 8 ανθρώποι του ΔΣ χωρίς τη δική σας παρουσία και τη δική σας βοήθεια. Δύναμη του κυνηγητικού συλλόγου είστε εσείς, όπως ανέφερε και ο Πέτρος ο Μαρίνης, ο γραμματέας μας. Δεν γράφουμε λόγους, δεν απαγγέλνουμε λόγους, είμαστε κυνηγοί. Περισσότερο έργο παρά λόγια. Σας ευχαριστώ από καρδιά. Μας θυμάται όλοι με την παρουσία σας. Να είστε καλά και για να μην το πολυσυεργούμε, θέλω να ξεκινήσουμε, Πέτρο, εδώ να με βοηθήσεις, να ξεκινήσουμε να κόψουμε την πίτα μας. Θα κόψω το πρώτο κομμάτι εγώ. Λοιπόν, να σταυρώσουμε την Βασιλόπιτα. Χαλάσαμε λίγο τα πράγματα, δεν πειράζει. Παράτε τον Πρόεδρο. Λοιπόν, στα μέλη μας να έχουν υγεία αυτοί και οι οικογένειές τους. Το θεωρώ βασικό, το βασικότερο απ' όλα, εγώ δεν θα συνεχίσω με κάτι άλλο. Να είναι γεροί δυνατοί. Γιατί έχοντας υγεία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά όλες αυτές τις καταστάσεις που είναι γύρω μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου. Είναι συγκινητική η παρουσία σας. Παρακαλώ, να δείτε μας ο κύριος Μεσαμοσιώνης. Δημαρχέ, και ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητές φίλοι, Διοικητικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά, αγαπητέ Πρόεδρε, βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, αλλά και είναι και δική μου χαρά που ο Κυνηγητικός Σύλλογος... έχει γύρω πίσω. Εγώ νόμιζα ότι θα ακούγονται να καλύτες. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος διαχρονικά, οι διοικήσεις του ήταν αυτές οι οποίες κατόρθωναν να αναδεικνύουν τον Κυνηγητικό Σύλλογο Αχαρνών, έναν από τους σημαντικότερους κυνηγητικούς συλλόγους της χώρας, οι οποίοι πέρα από το χόμπι το οποίο αναδεικνύεται ως μεγάλη προτεραιότητα, έχετε αναδείξει και ευαισθησίες. Μία εξ αυτών ήταν αυτή που αναφερθήκατε σε μοδοσίες, σε περιβαλλοντικές δράσεις. Κάτι που σας καταξιώνει πέρα από το χόμπι που αγαπάτε, σας καταξιώνει στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Έχω την τύχη και τη χαρά και η προηγούμενη διοίκηση, αλλά και σήμερα και τον Θανάση και τον Πέτρο, να γνωρίζω ανθρώπους ικανούς με μεράκι και με ενδιαφέρον, οι οποίοι βρίσκονται και στηρίζουν αυτές τις ωραίες προσπάθειες που γίνονται και όπως είπα, αντανακλούν στο κοινωνικό πρόσωπο, στην ευαισθησία, στην αλληλεγγύη, τόσο πολύ ανάγκη που έχουμε σήμερα αυτά τα χαρακτηριστικά στην πόλη των Αχαρνών. Γι' αυτό θέλω να σας συγχαρώ με την ιδιότητά μου και σαν δήμαρχος, αλλά και ως άνθρωπος που βλέπω ότι αυτές οι ενέργειες που κάνετε τις αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας ως ιδιαίτερη ευαισθησία από πλευράς σας και νομίζω γι' αυτό κιόλας έχετε τύχει και του σεβασμού σε ομάδες πληθυσμού οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το κυνήγι. Άλλο συντρανή απόδειξη είναι και η βουλευτήνα μας, η οποία δεν έχει σχέση με το κυνήγι αλλά σας αγαπάει και σας εκτιμάει. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να ευχηθώ σε όλους να είναι μια καλή χρονιά. Να είναι με υγεία για εσάς, για τις οικογένειές σας, το Διοικητικό Συμβούλιο να εξακολουθήσει να είναι έτσι δραστήριο. Και εγώ θα κόψω αυτό το κομμάτι. Ευχόμενο φυσικά υγεία στον καθένα ξεχωριστά και να το αφιερώσω στον Θανάση, στον Πέτρο και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τόσο πολύ καλή δουλειά κάνετε. Να είστε με υγεία και δύναμη. Να είστε πολύ καλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Ξέχασα να πω κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ σχετικά με τον σκοπευτικό, όπου γίνεται μια πολύ καλή προετοιμασία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η βούληση του Συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου κινείται σε αυτή την κατεύθυνση να επαναλειτουργήσει. Βεβαίως ο καθένας αρμόδιος είναι ο κ. Δασκαλάκης, ο οποίος πραγματικά το έχει πάρει τόσο πολύ ζεστά, που νομίζω θα μπορούσε και να πει κάτι, αλλά και πολύ γρήγορα να πει τι έχουμε φτιάξει σε αυτή την κατεύθυνση. Καλή χρονιά με υγεία. Παρακαλώ τον κύριο Σκοβελιάκο. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα να κόψω το επόμενο κομμάτι στους νέους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο Σύλλογο, στους νέους ανθρώπους των Αχαρνών και ταυτόχρονα επιτρέψτε μου την επαγγελματική διαστροφή ως τοπιός. Αυτή τη στιγμή κόβουμε την πίτα λίγα μέτρα μακριά από το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών που
το ανακαλύφθηκε πρόσφατα με την ευχή και την ελπίδα ότι σύντομα θα αποκατασταθεί, θα αναδειχθεί και θα είναι άλλο ένα στολίδι στην ιστορία και στην περιοχή αυτής της πόλης. Καλή χρονιά σε όλους. Παρακαλώ, κύριο Πούλα, Αθανάσιο, Βουλευτήνα της Δημοκρατίας. Να ευχαριστήσω και εγώ θερμά για την πρόσκληση να βρεθώ και εγώ σε αυτή την πολυπληθή πράγματι. Κάθε χρόνο και περισσότεροι μαζεύεστε σε αυτή την ωραία σεμνή τελετή με τη διατήρηση ενός ελληνοορθόδοξου πατροπαράδοτου εφήμου της Σκοπής της Βασιλόπουλας. Πρέπει να σας συγχαρώ για το έργο σας, το οποίο είναι πράγματι στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με κάποιους που νομίζουν ότι οι κυνηγοί δεν είναι με το περιβάλλον. Οι κυνηγοί ζουν στη φύση, ζουν με τη φύση και προστατεύουν το περιβάλλον. Λοιπόν, αλλά εκτός από αυτό, εσείς όπως βλέπω και ακούω και ξέρω, έχετε και άλλες πολύπλευρες κοινωνικού χαρακτήρα δραστηριότητες για τις οποίες και σας χαίρω. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και προκοπή στις οικογένειες του καθενός και του χρόνου πρώτα ο Θεός τέτοια περίπου μέρα να είστε όλοι πάλι εδώ να μην λείπει κανείς γεροί και δυνατοί. Και ό,τι μας χρειάζεστε εμάς πολιτικούς, αν πουθενά μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, χτυπάτε την πόρτα μας, θα είμαστε όλοι πρόθυμοι. Εγώ θέλω να κόψω ένα κομμάτι και να το αφιερώσω, μια και ο Δήμαρχος έκοψε για τη σημερινή διοίκηση, στην παλιά διοίκηση. Βλέπω κάποιους φίλους απέναντι, τους οποίους χρόνια τους αγαπώ και τους τιμώ. Και όπως και εσάς και όλους σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Παρακαλώ την κυρία Χρυστοφυλόπουλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλή χρονιά και από μένα. Εγώ είμαι φίλη των κυνηγών, όπως είπατε. Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ μου, αλλά ξέρω ένα πράγμα, ότι οι κυνηγοί αγαπάνε τη φύση. Και είναι λάθος να λένε ότι είναι αντιοικολογικό το κυνήγι. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι αυτοί που κυνηγάνε ξέρουν καλύτερα από όλους μας ότι όταν καταστρέφεται η φύση, καταστρέφονται και τα πειράματα, άρα δεν κυνηγάνε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι εδώ. Χρόνια παρακολουθώ τη δουλειά σας, Πρόεδρε, και των προηγούμενων διοικήσεων. Θέλω να ευχηθώ το 2016 να είναι μια καλή χρονιά, να είναι μια χρονιά καλύτερη από αυτή που έφυγε, από πολλές τις απόψεις και από κυνηγητικής άποψης, και να είναι μια χρονιά που θα υπάρχουν δημιουργικές ανατροπές στη χώρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν διέξοδοι και σε τοπικό επίπεδο, κύριε Δήμαρχε και Αντιδήμαρχοι, κεφαλής παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι εδώ όλοι μαζί. Άρα η τοπική κοινωνία, σύμπασα, παρευρίσκεται και αυτό έχει ένα μεγάλο συμβολισμό. Σταματώ με την ευχή και εγώ υγεία, προκοπή, δύναμη, καλά κυνήγια και να κόψω ένα κομμάτι, τώρα κόπηκε σε εσάς, στη διοίκηση. Κόψατε στα μέλη, κόψατε στην προηγούμενη διοίκηση. Επειδή εγώ, όπως είπα, πιστεύω ότι βοηθάει τη φύση το κυνήγι, θα κόψω ένα κομμάτι στον ανώνυμο κυνηγό που βοηθάει με τον τρόπο του και την οικογένειά του και κάνει το χόμπι του και βοηθάει και τη φύση. Να είστε όλα καλά. Επειδή ακούστηκε απλά την άποψη τη δική μου και όχι μόνο. Το κυνήγι πλέον, να μην το ονομάζουμε σαν χόμπι, είναι μια δραστηριότητα αρχαίγονη. Ο αυτοσκοπός πλέον του σύγχρονου κυνηγού δεν είναι το θύραμα. Δεν είναι το θύραμα. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Το τελευταίο πιστεύω πλέον που πρέπει να μας απασχολεί είναι το θύραμα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε πραγματικά με νύχια και με δόντια αυτό που παραλάβαμε από τους πατεράδες και τους παππούς μας, από τους παππούδες μας, να το μεταφέρουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να πετύχουμε και αυτή θα είναι η επιτυχία μας. Εάν δεν το καταφέρουμε, θα έχουμε αποτύχει. Να δώσουμε στις επόμενες γενιές ό,τι παραλάβαμε. Το ποιος αγαπάει περισσότερο τη φύση, ποιος αγαπάει διάφορα περισσότερο πράγματα, αυτό αποδεικνύεται. Και εμείς, όπου πάμε να κουβεντιάσουμε,
όπου πάμε να μιλήσουμε, πάμε με στοιχεία και αποδείξεις. Δεν πάμε με λόγια. Μία μικρή ήταν έτσι η παρέμβαση και συνεχίζουμε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Καντερέ, επί σειρά ετών βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, φίλοι κυνηγοί. Δεν μπορούσα βέβαια να αποσιάσω απόψε και να συγχαρώ και το καινούριο και ηγετικό συμβούλιο, όπως και το προηγούμενο, για την προσπάθεια που τόσα χρόνια κάνετε. Άλλωστε το αποδεικνύει και η αίθουσα η οποία έχει γεμίσει. Είμαι φίλος των κυνηγών και τα πρώτα δελτίο καιρό που είχα την τιμή να βγάλω στο ελληνικό κοινό, οι φίλοι ήταν πάντα κυνηγοί. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, το ίσως το έχω επαναλάβει, πριν από πολλά χρόνια, 30-35 χρόνια, έφερε κάποιος φθινόπωρο, Νοέμβριο, αυτό που θυμάμαι, από το Αγρίνιο τηλέφωνο και με ρωτούσε, ζητούσε εμένα στην πρόβληση, μέχρι αργά το βράδυ που ήταν ξενύχτη, τι καιρό έκανε στη Σερβία στο Βελιγράδι, αν έχει κρύα. Γιατί ήξερε μετά από 1-2 μέρες το κρύο θα κατέβει και κάπου στο Αγρίνιο περίμενε το θύναμα. Λοιπόν, είμαι πάντα κοντά σας, δεν θέλω να θίξω το θέμα του περιβάλλοντος. Δεν θίγω το θέμα του περιβάλλοντος γιατί είναι πολύ σοβαρό, γιατί εσείς πράγματι και στις δύσκολες στιγμές και στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες και στις βροχές είστε πάντα στη φύση και το προστατεύετε πάνω από όλα περισσότερους από όλους εμάς. Έχουμε λοιπόν μια καλή χρονιά σε εσάς στις οικογένειές σας, με υγεία. Έχουμε το 2016. Ας ελπίσουμε, τουλάχιστον με την βοήθεια του Θεού, όπως λέμε, να βγει κάτι καλύτερο. Και για το σοβαρό θέμα του καιρού. Από την Κυριακή, 15 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία συγκριτικά με το σήμερα. Αυτό είναι τώρα. Ένα το πράγμα. Χιόνια πιστεύω, Κυριακή βράδυ να χιονίζει πάλιντα. Αν όχι Κυριακή βράδυ, ξημερώνοντας Δευτέρα. Έχετε πράγματι μια σοβαρή κακοκαιρία και χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα πολική και θα είναι πράγματι πολική. Όλη η εβδομάδα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θα πέσουν χιόνια παντού και στο Δομοκό και στην Εύβοια και στην Πάρνηθα βέβαια και στην Πελοπόννησο και στην Βόρεια Ελλάδα και πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα θα δώσει τη χαρά να προγραμματίσετε από τώρα, με την άδεια βέβαια των γυναικών σας, να μπορέσετε να εκτελέσετε αυτό το καθήκον το οποίο έχετε. Έχουμε λοιπόν καλή χρονιά. Εγώ θα είμαι πάντα κοντά σας, το ξέρουν. Άλλωστε το τηλέφωνο μου υπάρχει και εδώ στο Προεδρείο. Όποτε θέλετε, με ενοχλείτε ανά πάσα στιγμή στο κινητό μου για να σας δώσω πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν. Μια καλή χρονιά και υγεία πάνω απ' όλα. Το κομμάτι αυτό θα μου επιτρέψετε να το χαρίσω στις γυναίκες σας, οι οποίες σας συμπαρασυντέχονται όλο αυτό το διάστημα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Περισσότερη προστασία από την πολιτεία. Να παρακαλέσω τον κύριο Σωτήριο, πρώην δήμαρχο Αχανών και μη δημοτικό σύμβουλο, όπως έχουμε δίπλα μας. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα, επειδή βρισκόμαστε έτσι εδώ φίλοι, εγώ δεν έχω με το κυνήγι σχέση, έχω τα χαρακτηριστικά κυνηγού, αλλά για άλλα πράγματα, όχι για να δω τι φέγγε τώρα. Λοιπόν, είχα ένα θείο, ο οποίος δεν ζει πια, ο Τάσος Παχής, ο οποίος ήταν από τους κυνηγούς που είχαν ιδρύσει το σύλλογο. Τώρα βέβαια, μετά από αυτό που ο Πέτρος, αν ακούγομαι, εγώ πρέπει να πω φαίνομαι, γιατί εντάξει, δεν μας βοηθάει τον Μπόι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, να είστε καλά, να κάνετε τη δραστηριότητα αυτή η οποία είναι πραγματικά, Πρόεδρε, μια από τις καλύτερες δραστηριότητες που έχουμε. Εγώ, τον κυνηγητικό σύλλογο τον εντάσσω στους περιβαλλοντολογικούς συλλόγους, γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί έχει δίκιο η κυρία Χριστοφιλοπούλου, χωρίς να υπάρχει η φύση και η δυνατότητα για να υπάρχει το θύραμα, δεν θα υπήρχαν οι κυνηγοί. Άρα λοιπόν, πρέπει να σεβαστούμε αυτό που κάνουν και να διατυπανίζουμε πάντοτε ότι πρόκειται για περιβαλλοντολογικό σύλλογο. Αυτή είναι η απόψη μου εμένα. Και το έχω πει και το ξαναλέω. Λοιπόν, να είστε καλά, χρόνια πολλά, με τις οικογένειές σας,
Εγώ τώρα κόψανε για τη διοίκηση, κόψανε για όλους, να κόψω για τα θυράματα μία. Το πήρε. Το πήρε. Βέβαια πολλά. Σ' άκουσα. Παρακαλώ τον κύριο Δαμάσο Χάρη, Αντιπρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Δεν θα κόψω ακόμα τη βίδα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ τους καλούς μου φίλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσκληση. Θυμήθηκα, Πρόεδρε, τώρα που είπες ότι το θύραμα δεν είναι αυτοσκοπός για τον κυνηγό, ότι μικρή κάθε φορά που έφυγε ο πατέρας μου για κυνήγι, λέγαμε μεταξύ μας με τα αδέρφια, ωραία, γαμώ το πάλι ψάρια θα πάμε το μεσημέρι. Γιατί πήγαινε στην Εύβοια για κυνήγι, δεν κυνηγούσε, έφερε τελικά ψάρια από τους ψαράδες. Άλλη φορά είναι χόρτα. Και χόρτα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το σημαντικό. Το κυνήγι είναι μια συνολική δραστηριότητα. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν σας πήρα να χαμπάρει, αλλά αυτή ήταν μια πραγματική ιστορία. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να είστε καλά, να έχουμε καλή χρονιά, να είμαστε όλοι υγιείς και θα μου επιτρέψετε το κομμάτι να το αφιερώσω στον πατέρα μου, ο οποίος περνάει ένα πρόβλημα υγείας και να του μεταφέρω δημοσίως στην αγάπη μου. Ευχαριστώ. Είναι κάποιο λάθος για το πρωτόκολλο και αυτό το κόλλο, συγγνώμη, έτσι δεν είμαστε... Να καλέσω τον κύριο Βρετό Σπύρο, τον υποψήφιο βουλευτή και μέτρο και μέλος της σχετικής του ΠΑΣΟΚ, που τον πληγώσαμε να κόψει ένα κομμάτι την πίτα μας. Επίσης θανάσιμα. Απλά προς υποχρεώτες είμαστε κυνηγοί, δεν είμαστε... Φίλες και φίλοι, όπως πολύ καλά κατάλαβα ορισμένοι, εγώ εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό σκοπό. Ψάχνω για κυνήγι. Θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι όλα υποθήκανε. Όντως είστε πιο κοντά στις από όλους τους υπόλοιπους. Και εύχομαι να έχετε καλά κυνήγια όλο αυτό το χρόνο. Και τίποτα άλλο, αγαπητέ μόνο περίπου την πρόσβαση. Να είστε καλά. Να καλέσουμε τον κύριο Βρετό Σπύρο, υποψήφιο δήμαρχο Αχαρνών και λίγο δημοτικό σύμβουλο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την πολύ πετυχημένη και σεμνή τελετή. Όπως είπατε και εσείς πριν, κύριε Πρόεδρε, ο στόχος ενός κυνηγού δεν είναι πάντοτε το θύραμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ έχω αρκετούς φίλους και συγγενείς οι οποίοι ασχολούνται με το κυνήγι. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι βέβαια, ίσως λόγω του πειρασμένου ελεύθερου χρόνου, αλλά αυτό που έχω ανακαλύψει και έχω διαπιστώσει είναι ότι το κυνήγι για τους φίλους μου, τους δικούς μου ανθρώπους, δεν είναι ένα χόμπι, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Βλέπω τον κουμπάρο μου κάθε Σαββατοκύριακο, εναγωνεί και περιμένει να έρθει Παρασκευή για να ξεκινήσει η διαδικασία της προετοιμασίας για το κυνήγι του Σαββατοκύριακου. Το ότι είστε κυνηγοί και εσείς φίλοι κυνηγοί, γιατί εδώ μέσα είναι πάρα πολλοί φίλοι, όπως βλέπω, μας δίνει εμάς τους υπόλοιπους την ευκαιρία και τη δυνατότητα να πούμε ότι έχουμε ανθρώπους δικούς μας που ασχολούνται με τη φύση, που κατά βάση είναι οικολόγοι, που και καμιά φορά εμάς τους υπόλοιπους μας παρασέρνουν και μας παίρνουν μαζί σε πολύ όμορφους περιπάτους. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά, να ευχηθώ να είστε γεροί εσείς και οι οικογένειές σας και θέλω το κομμάτι αυτό να το αφιερώσω σε όλους εσάς, σε όλους εσάς τους κυνηγούς που παρίστατε σήμερα μαζί μας, μαζί εδώ, σε εσάς και τις οικογένειές σας. Να έχετε μια ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
δάχτυλο. Και αν θέλετε, έχουμε και λαχνού για να δείτε τον πιο γάμο. Θα πραγματοποιηθεί άμεσα η κλήρωση. Θα ενημερωθείτε άμεσα, πριν φύγετε. Και για την άδεια και για το όπλο. Να καλέσω, να ευχαριστώ και να καλέσω τον κύριο Βρετό Μιχάλη, αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Αχανών και Δημοτικό Συμβουλίο εννοεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Είναι ιδιαίτερη στιγμή. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους εδώ, χαιρέτησα αρκετούς. Η αλήθεια είναι ότι θα περίμενα μία φωτοτυπία, να βρίσκατε μία πίτα που δεν θα κόβονταν με μαχαίρι, αλλά να χρειαζόταν ειδικό σημάδι και να έπρεπε κάποιος να πετύχει το στόχο του. Όπως και να έχει, πάντως εύχομαι πάντα να βρίσκετε το στόχο σας, είτε αυτός είναι στο κυνήγι, που είναι το χόμπι σας, που είναι η δραστηριότητά σας, το κέφι σας, είτε είναι στην προσωπική σας ζωή. Παρακολουθώ από πολύ κοντά, είτε με την εθελοντική αιμοδοσία, είτε με διάφορες άλλες δραστηριότητες που κάνετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το έργο που κάνετε. Κοινωνικά σας χρειαζόμαστε. Θα θέλαμε εγώ προσωπικά και εκ μέρους του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να είστε κοντά με όλες τις κοινωνικές δομές που τις υποστηρίζετε. Είναι πολύ σοβαρό το έργο σας. Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να βρούμε και έναν άλλο στόχο. Ο Δήμαρχος έκανε μία αρχή. Είχαμε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα, η προηγούμενη διοίκηση. Να ανοίξουμε το σκοπευτήριο. Εύχομαι να τα καταφέρουμε όσο δυνατόν το συντομότερο. Να πραγματοποιηθεί λοιπόν αυτό που θέλουν οι περισσότεροι για να συνεχίσετε πιο έντονα την δραστηριότητά σας. Το κομμάτι αυτό λοιπόν, εγώ θέλω από την αρχή, είχα σκοπό, αλλά δεν το αφιέρωσαν όλα, το αφιέρωσα στο νέο Προεδρείο και ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Πέτρο Τομαρίνη που κάνει έναν ιδιαίτερο αγώνα και το πιστεύει πραγματικά, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για εσάς. Έτσι δεν είναι ομορφή, αλλήμονω. Εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Εγώ με τους κυνηγούς έχω πολύ στενούς δεσμούς. Ο σχολεμένος ο πεθερός μου, συγγνώμη που το μνημονεύω σε μια μέρα έτσι, η οποία είναι περισσότερο γιορτινή, αλλά με χάσαμε πρόσφατα. Πολλά χρόνια μέλος. Όταν δεν έβαινε λοιπόν πειράματα, έβαινε μανιτάρια. Έτσι, το τι είναι αυτή η μανιτάρια, γιατί έχουμε ρίψει και τι σύγχρονε έχουμε πάει, δεν περιγράφεται. Το έργο που παράγεται είναι θεάρεστο. Δεν είστε θεσμικό όργανο εδώ, είστε θεσμός πλέον. Ο Γενικός Σύλλογος Αχανών είναι θεσμός. Πολλοί οι φίλοι, πολλοί οι γνωστοί, δεν χρειάζεται να πω άλλα πράγματα. Θα πω μόνο το εξής, το οποίο το επεσήμανε και ο Δήμαρχος. Έχουμε ξεκινήσει να ανοίξουμε το σκουπευτήριο, το οποίο όλοι εσείς το γνωρίζετε. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει άλλο πια να μένει και να ρημάζει. Γίνονται οι ενέργειες να ανοίξει κάτω από νομικό πλαίσιο, έτσι όπως πρέπει να είναι και έτσι ακριβώς, όπως πρέπει να είναι με νομιμοποιημένα τα κτίρια, να μπορεί ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται είτε θέλει μόνο για τη σκοποβολή, είτε είναι κυνηγός, είτε έχει την αγάπη για αυτό το χόμπι, για αυτή την ενασχόληση, καλέσε το όπως θέλετε εσείς, να μπορεί να είναι διαθέσιμο για τον κόσμο. Αυτό το κομματάκι λοιπόν εδώ της πίτας, εγώ θα το κόψω και θα το αφιερώσω σε όλα τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών και στις προσπάθειες που περιμένω να είσαστε και εσείς αρρωγή για να ξεκινήσει και το σκοπευτήριό μας. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω κύριε Δασκαλάκη, να καλέσουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Αχαρνών, τον κύριο Αφουξενίδη Θεόπιλο, να κόψει ένα μάτι την πίτα μας. Αντιδήμαρχε, ο Σύλλογος παίρνει και επιχορηγήσεις. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είναι δεκτή προσφορά προς το Δήμο και κάθε προσφορά προς το Δήμο είναι πάντα δεκτή. Είναι σίγουρη, αλλά εμείς τα έσοδα τα έχουμε ανάγκη. Τα έσοδα τα έχουμε ανάγκη. Μα είσαι στα έσοδα. Είσαι στα έσοδα, τα έσοδα τα έχουμε πάντα ανάγκη. Η δική μου σχέση με το κυνήγι είναι τόσο όσο και το η ποντιακή μουσα που είναι βέβαιος και όλες οι τοπικές μουσες έχουν χιλιοτραγουδήσει.
που λέει ότι 40 χρόνια κυνηγός, εντόκα ένα ψήλο, τα ποδάρια και το κεφάλι συμπεθερά μου θα στείλω. Δηλαδή 40 χρόνια κυνηγός, ένα ψήλο χτύπησα, τα πόδια και το κεφάλι του ψήλου θα τα στείλω στην πεθερά μου. Αυτή ακριβώς είναι και η σχέση δική μου. Έχω φίλους κυνηγούς, αλλά ουδέποτε έχω παρευρεθεί στην πολύ όμορφη αυτή δραστηριότητα. Να είστε γεροί. Όπως πηγαίνετε στο κυνήγι με την υγεία σας, έτσι να γυρνάτε και στα σπίτια σας, με την υγεία σας. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, έρθει δεν έρθει, χαρά είναι. Άλλωστε η περιπέτεια είναι το ζητούμενο. Να είστε καλά και να έχετε υγεία. Το ταξίδι είναι, όχι. Έτσι. Θα τα αφιερώσω στον μεγαλύτερο κυνηγό όλων των εποχών. Θα μας πεις και όνομα. Είναι ο Θεός έρωτας. Είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Δημάρχο. Παρακαλούμε το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη να έρθει να το ξαναμένει την κοιτά μας. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα μας. Να σας πω γιατί έχω μπερδευτεί, γιατί σήμερα το μεσημέρι έχω φάει 10 τσίπλες. Ήρθε ένας φίλος κυνηγός από εδώ, τις έψε, τις φάγαμε. Η αλήθεια είναι ότι στο τσακ πρόλαβα να έρθω. Ξύπνησα λοιπόν και λέω, γι' αυτό λοιπόν λέω καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια διαφορετική ευχή. Σκεφτόμουν να την αφιερώσω το κομμάτι στη Μπάρνεθα, το βουνό το δικό μας. Όμως, ειδικά για φέτος θα το αφιερώσω στους ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους στη Χαλκιδική, δήθεν για οικολογικούς λόγους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να ευχαριστήσουμε κύριο Αναγνωστόπουλο, να καλέσουμε παρακαλώ τον κύριο Λαζάρο Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο Αχαρνών. Σε βλέπω. Παρευρίσκεται και ο κύριος Λαζάρο Βασίλειο. Πρώτα να φέρουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, γιατί έχει ταυτιστεί με το Σύλλογο. Οπότε μην το δούμε σαν Δημοτικό Σύμβουλο. Αντιπρόεδρος του Σύμβουλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν έχω σχέση και εγώ με το κοινωνικό, όπως και περισσότεροι από ό,τι κατάλαβα. Αλλά ερχόμαστε γιατί πιστεύω ότι έχετε βγάλει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Δεν είναι όμως μόνο το έργο που έχετε βγάλει, αλλά εγώ πιστεύω ότι και αυτή η ανασχόληση είναι ένας καλός αντιπιστός για εσάς. Καλά κυνήγια, υγιείς όπως είπαμε να γυρίσετε, εκεί θα αφιερώσω και εγώ το κομμάτι μου. Θα έχετε καλά κυνήγια αυτή την περίοδο. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαζάρο και να καλέσουμε τον κύριο Κοσμίδη Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο Αχαρνών. Μια μάλλη να μην κάνω κομμάτι, θα γίνει. Σίγουρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Έχουμε καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Αυτό είναι. Ασφαλή κυνήγια σε όλους, ασφαλές επιστροφές. Το κομμάτι αυτό θα ήθελα να το αφιερώσω σε έναν εκπληκτικό φίλο, ο οποίος με έχει μιλήσει εδώ και 25 χρόνια στο κυνήγι. 25 χρόνια είμαι μέλος του συλλόγου αυτού, στον αγαπητό φίλο και φίλο πολλών από εσάς, τον Χρήστο τον Παλιούση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κοσμίδη και όλους τους πολιτικούς που παραδέχτηκαν στη δήλωση και να καλέσω τον Δημοτικό Σύμβουλο, φίλο, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου, αντιπρόεδρο του ΣΥΠΑ, το αμασίδευμα ξέρω τίποτα άλλο, δίκαιωμά σου. Να έρθει για την κλήρωση, παρακαλώ. Εγώ. Ναι. Λαζάρο Βασίλειο, δεν φύγεσαι. Ένα δικό μου κομμάτι. Να κόψει ένα κομμάτι ως μέλος του Συλλόγου. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Στον παλαιότερο, πολυπληθέστερο και οικονομικά ανεξάρτητο κυνηγητικό σύλλογο.
Είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε ζητήσει ποτέ επιχορήγηση. Χρόνια. Τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Βρισκόμαστε σε ένα ιδιόκτο κτίριο, για όσους δεν το ξέρουν. Είναι περιουσία του Διοικητικού Συλλόγου. Εγώ θα ευχηθώ το 2016 να μας επιτραπεί να ξανακυνηγήσουμε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπω τον κύριο Σκουρολιάκο. Πάντα χτυπάω τους πολιτικούς εγώ. Φέτος κατορθώσαμε και μπορέσαμε και πήραμε τη ρυθμιστική. Εύχομαι και το 2016 να είμαστε πάλι έξω στην Ήπεθρο για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το όνειρο αυτό που και κάνουμε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα κόψω ένα κομμάτι στις γυναίκες κυνηγούς. Έχουμε μία στο χώρο μας, μας ακολουθεί πάντα, αλλά ο κυνηγητικός σύλλογος έχει πάρα πολλές, κάποιες δεκάδες κυνηγούς γυναίκες. Λοιπόν, το κομμάτι από όπως γυναίκες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λαχνός που θα τραβήξω τώρα είναι μια γενική άδεια, όποιος το πάρει. Αυτή η άδεια θα εκδοθεί δωρεάν, αξίας σημερινής 156 ευρώ. Ο αριθμός 241. Ο αριθμός 241. Έλα. Εδώ είναι η λαχνή, είναι διάφορα τα πάντα. Κύριε Μαμάκο, ερχόστε λίγο κοντά. Γιατί είναι για το όπλο, όχι, να είμαστε λίγο κοντά τώρα. Έχω την γωνία. Ναι, πέναλτι θα δώσει εδώ ένα ποιακό ποιος θα είναι. Η για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, το οποίο δεν είναι αντικειμενικό, είναι ποιακός. Είναι καλός άνθρωπος. Ο συνάδελφος εδώ κέρδισε την άδεια. Ωραία. Έλα ρε. Ράτησε εδώ με τον γραμματέα μετά. Συγχαρητήρια. Μου πάντα τυχερός. Να του μάλισε τώρα εσύ. Πάντα τυχερός. Ναι, ανακατευθήκανε εδώ. Όποιος έχει κάποια αμφιβολία μπορεί να το κοιτάξει έτσι. Ό,τι θέλεις. Εσύ. Όποιος κάποιο που είναι καταχωνιασμένο. Λοιπόν. Για αυτές τα αυτός το τυχερό. Ο τυχερός που κερδίζει το δίκανο ένα καλό σούπερ ποζέ, το οποίο κατασκευάζεται στα εργοστάσια της ΜΕΤ στην Αγγλική Γερμανία, το όνομα όπως σας φαίνεται. Λοιπόν, το δίκανο το κερδίζει ο αριθμός 1126. Αυτό τον έχω δώσει. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μπράβο, παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεν ξέρω, πρέπει ενιώθω ευγνώμων σε εσάς όλους που εσείς με την παρουσία σας κάνατε αυτή τη μικρή γιορτή μας μεγάλη. Σας ευχαριστώ όλους με την πάθος, τον Κισέλου Γραμματέα. Να είστε καλά, σας εύχομαι να είστε γεροί και δυνατοί και να μην χάνουμε την πίστη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά.